πάμε κατευθείαν στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί έχουμε και εκλεκτή φιλοξενούμενη σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή. Να μας πει και τις υπόλοιπες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δωρεάν προληπτικό έλεγχο μαστού προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάβα σε γυναίκες ηλικίας 38-70 ετών, μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας. Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του έτους στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος. Η ολοκλήρωση πολεοδομικών σχεδιασμών της χώρας και τα τοπικά και ειδικά σχέδια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Χωροταξίας της ΚΕΔΕ, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Κώστα Κουκοδήμο, να επισημαίνει ότι οι πολεοδομίες είναι υποστελεχωμένες. Περισσότερα από 3.500 εγκαταλελειμμένα οχήματα έχει απομακρύνει ο Δήμος Αθηναίων μέσα σε μία διετία, απελευθερώνοντας έτσι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Κατά μέσο όρο, τα συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν σε μηνιαία βάση περίπου 160 οχήματα, τα οποία προωθούνται σε εγκαταστάσεις όπου ανακυκλώνεται το σύνολο του υλικού τους. Παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διακρίσεις έλαβαν αθλητές του Ασπροπύργου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης που πραγματοποιήθηκε στην Λιθουανία, αλλά και στο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι και αν χρειαστείτε, ανέφερε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, συγχαίροντας τους πρωταθλητές και τους προπονητές τους. Και κλείνοντας, έργα του υπηρώτη γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη φιλοξενεί το Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου. Η έκθεση με τίτλο «Όταν τα πρόσωπα κοιτούν κατάματα την ιστορία τους» είναι σε επιμέλεια του καθηγητή Μάνου Στεφανίδη και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο.